Ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει με τον Γιώργο τηλεοπτικά, γιατί δεν έχει ακόμα κλείσει η συμφωνία με την Ατσούν Media και τον Sky. Όμως ξέρουμε πολύ καλά τι θα ετοιμάσει στο θέατρο. Η παράσταση λοιπόν αφορά σε ανθρώπινες σχέσεις, μπορώ να πω. Θα παίζουν συνολικά 8 άτομα επί σκηνής και ο τίτλος είναι «Ποιος θέλει να χωρίσει, να σηκώσει το χέρι του». Μιλάμε λοιπόν για μια κωμωδία που αφορά σε ζευγάρια. Η Κατιάνα Μπαλανίκα κάνει ένα πολύ ωραίο ρόλο εκεί, πολύ ιδιαίτερο. Και βέβαια στην παράσταση παίζουν πολύ νέα παιδιά που πάντα ο Γιώργος τους δίνει ευκαιρία να ξεχωρίσουν μέσα από τα έργα που κάνουν. Παίζει, ας πούμε, ο Πάνος Ωνάτσης που τον ξέρουμε, μου έγινε πολύ δημοφιλής μέσα από μια καθημερινή σειρά. Η Αλεξάνδρα Ταβουλάρη, ο Γιάννης Κουκουράκης, η Μαριλού Κατσαφάδου. Αναφέρομαι κυρίως σε νέα πρόσωπα, τα οποία όμως γνωρίζουμε ουσιαστικά μέσα από την τηλεόραση. Αλλά τώρα τους δίνεται ευκαιρία να κάνουν ένα πολύ ωραίο βήμα μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη, ο οποίος, από ό,τι μπορώ να σας πω, είναι ήδη, παιδιά μου, τόσο ευχαριστημένος με το που θα επιστρέψει στο θέατρο, που νομίζω ότι τα τηλεοπτικά δεν τον πολύ νοιάζουν και τόσο το τι θα γίνει. Αλλά εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Ερώτηση γιατί κατάλαβα. Ο Γιώργος θα παίζει. Ο Γιώργος γράφει και σκηνοθετεί το έργο. Ουσιαστικά δεν έχει κάνει πολλές σκηνοθεσίες στο θέατρο ο Γιώργος Καπουτζίδης και επειδή είναι πάρα πολύ τηλεομανής, καταλαβαίνετε. Όχι, δεν θα παίζει. Όχι. Γράφει και σκηνοθετεί, λέω. Μάλιστα. Γράφει και σκηνοθετεί. Okay. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχει πολλά να κάνει αυτό το καλοκαίρι, ούτως ή άλλως. Γιάννη, να ρωτήσω κάτι. Είπες ότι δεν τον νοιάζουν πολύ τα τηλεοπτικά. Δηλαδή δεν έχει κανονίσει να κάνει ένα σύριαλ ο Γιώργος Καπουτζίδης. Λοιπόν, ξαναλέμε, δεν θα το πω. Θα το πούμε στη συνέχεια. Κάτσε να κλείσει πρώτα η Ατσούν Media με το Sky να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και θα το αναλύσουμε. Για το πρώτο μέρος της σεζόν. Αυτό που προέχει για τον Γιώργο είναι το θέατρο. Τα υπόλοιπα έπρεπε. Πολύ ωραία. Πολύ σε ευχαριστούμε. Εξαιρετικά. Αναμένουμε με χαρά. Βέβαια. Θα μοιραστούμε του χρόνου, Κατερέ μου. Η μισή στο θέατρο Ζήνα που θα παίζεις εσύ και η άλλη μισή στο θέατρο Ήδη. Εντάξει. Αγοράκι μου εσύ. Έτσι, αγοράκι μου εσύ. Τρίπλα σοβαρή ήταν αυτή που έκανε ο Βουλόπουλος. Είσαι καταπληκτικός. Λοιπόν, θα βγούμε σε διαφημίσεις τώρα για να προχωρήσουμε για τα υπόλοιπα. Θα πούμε το να χαιρόμαστε τον Γιώργο μας, την μάνα μας και την Γεωργία. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα που λέμε. Αλλά κυρίως το ότι σας έρχεται ένα νούμερο ένα που είναι πολύχρωμο, που είναι πολύ γευστό, δεν υπάρχει αυτή η λέξη μόλις την ή πολύ γευστό. Ό,τι να είναι, αλλά γενικά αυτό το συγκεκριμένο πράγμα δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο, κανονικά. Πάμε, Δεσποινής Μαριλού, είστε έτοιμοι. Πάμε παρακαλώ. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hand? And I'm laying down by your side. I taste the sweet. My color. All day lip color by 17. Endless wear. I love it. Το τρίτο ραντεβού κανονίστηκε. You're gonna wanna see this. See what? Σταλόνε. What the hell are you doing here? Στέιθαμ.